Πριν από λίγο κομιτάτζιδες κλέψαν την αδερφή σου. Κύριε Χρήσα, Μούντα, οι κομιτάτζιδες άρπαξαν τη δασκάλα. Παπούλη, τι έγινε? Κομιτατζίδες απήγαγαν την αδελφή σου. Στεκόταν εμπόδιο στην προσπάθειά τους να φελληνίσουν το χωριό μας. Προς τα που πήγαν? Ξέρω τα λιμέρια τους. Πάνε στον απόσκεπο. Ελάτε μαζί μου. Δασκαλίτσα, δασκαλίτσα, έλα να μιλήσουμε λογικά. Δεν θέλεις να σώσεις τη ζωή σου και είσαι κι όμορφη. Αν απαρνηθείς τον Χριστό που διδάσκει ο Πατριάρχησες και δεχθείς το δικό μας το σχίσμα, θα έχεις να κερδίσεις πολλά. Θα σε στείλω στον τόπο μας με δικά μας χρήματα. Θα μάθεις τη γλώσσα μας και θα τη διδάξεις στα χωριά της Μακεδονίας. Τι λες? Και πρόσεξε. Πρόσεξε τι θα μου απαντήσεις. Ό,τι θέλεις θα το έχεις στα πόδια σου. Σπίτι, μεγάλο μισθό, λέβα, πολλά λέβα. Και γης, δασκαλίτσα, γης. Πώς θα μου δώσεις γη που δεν σας ανήκει, Ποπτράικοφ? Την άκουσες? Λέει πώς θα της χαρίσω γη που δεν μας ανήκει. Ποπτράικοφ, ο Χριστός είναι ένας και σε αυτόν πιστεύουμε και εμείς και εσείς. Τότε το πράγμα γίνεται εύκολο. Να πιστέψεις τη δική μας την εξαρχία. Είναι σατανικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να φελληνίσετε τη Μακεδονία, Ποπτράικοφ, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Τη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, όπου και αν ψάξεις απ' άκρη σ' άκρη, θα βρεις αγάλματα ελληνικά, θαμμένα από χιλιάδες χρόνια. Ποπτράικοφ, γιατί όταν πρωτομπήκατε στη Μακεδονία, βγάλατε από τα φορέματα των γυναικών μας τα κεντήματα? Να σου πω εγώ. Γιατί είχαν κεντημένο το Μεγαλέξανδρο. Ποια δύναμη μπορεί να ξεριζώσει από την καρδιά μας την Ελλάδα? Ποια? Γιατί δεν γυρίσετε στον τόπο σας? Κατερίνα Χατζηγεωργίου, είσαι αμετανόητη! Ποπτράικοφ, έρχεται μια ομάδα καβαλαρέων! Την Μακεδονία θα την κάνουμε δική μας. Θέλετε, δεν θέλετε, άκουσες! Δική μας! Όταν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα προς την Ανατολή, τότε ναι, θα τα καταφέρετε! Μωρέ, τούτη δεν φοβάται! Κατερίνα Χατζηγεωργίου, δεν λυπάσαι τη ζωή σου! Έρχονται! Ο Χριστός δίδαξε την ανθρωπιά, την ειρήνη και την αγάπη. Και αυτά εσείς που ζητάτε να πιστέψουμε στο δικό σας Πατριαρχείο, τα ξεχάσατε! Ράικοφ, πλησιάζουν! Για τελευταία φορά σε ρωτώ, θα απαρνηθείς όχι! Στα λόγα σας! Θα απαρνηθείς ή όχι! Thank you.
Καλημέρα σας, κύριε Συνταγματάρχα. Τι κάνατε, κύριε Μελά? Σας περίμενα. Πώς είναι η κυρία, τα παιδιά? Μια χαρά, θα τους δείτε. Περάστε. Τα παιδιά μου. Μα πόσα έχετε? 6 και ο Παύλος που μελετάει 7. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. S'il vous plaît, amenez les enfants au jardin. Εσύ πας, πηγαίνετε, πηγαίνετε, παιδιά, στον κήπο. Πηγαίνετε να παίξετε, πηγαίνετε. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Έτσι, μπράβο. Καθίστε. Ευχαριστώ. Κυρίες, πήρα το μήνυμά σας ότι επρόκειτο να με επισκεφτείτε σήμερα και ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα. Τι γίνεστε, κύριε Συνταγματάρχε. Θερμότατα συγχαρητήρια για την καινούργια σας θέση στα ανάκτορα. Το μάθατε κιόλας. Καθίστε. Ευχαριστώ. Νομίζω έχουμε να συναντηθούμε από την εποχή που επιστρέψατε από τη Μασσαλία, διαμόνιμον εγκατάσταση της Αθήνας. Περίπου. Μου μηνύσατε ότι... Ναι. Έχω προσωπικό μήνυμα του κυρίου Πρωθυπουργού Δήμας. Εμένα να μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, κυρία. Είναι βεβαίως απολύτως προσωπικό το μήνυμα του κυρίου Θεοτόκη. Επειδή γνωρίζω πόσο πολύτιμος βοηθός είστε του συζύγου σας, παρακαλώ να παραμείνετε. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδιαμαντόπουλε. Υπερβάλλετε. Ο γιος μου. Σας θέλω. Για τα γραμματώσιμα. Κάτσε μαζί μας. Θα τα πούμε μετά. Μάλιστα. Σας ακούω. Τι ακριβώς γνωρίζετε για την κατάσταση που επικρατεί στη Μακεδονία, κύριε Μελά? Νομίζω ότι οι Βούλγαροι σπαταλούν πολύ χρήμα. Ιδρύουν σχολάς, χειροτονούν δικούς τους ιερείς με την πρόθεση να δημιουργήσουν πιστούς στη δική τους εξαρχία. Επιπλέον, όσοι μένουν πιστοί στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, καταδιώκονται αργά ή γρήγορα. Και έχω πληροφορίες ότι αυτό γίνεται μεθοδικώς από χωριό σε χωριό. Κύριε Συνταγματάρχα, είναι αλήθεια ότι οι Βούλγαροι εξαγοράζουν με πολύ χρήμα την ανοχή των Τούρκων για τη δράση των Κομιτατζίδων? Δυστυχώς ναι, κύριε Μελά. Εγώ ένα πράγμα δεν μπόρεσα να καταλάβω, κύριε Συνταγματάρχα. Γιατί δεν υπάρχει επίσημο συμπαράσταση των Αθηνών προς τον υπόδουλο Ελληνισμών? Κοίταξε, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων εμποδίζει τα σεκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να παρασταθούν εις τον υπόδουλο Ελληνισμών. Σωστόν. Κύριε Μελά, δυστυχώς, η κατάσταση στη Μακεδονία καθημερινώς χειροτερεύει. Οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες, προσπαθώντας να αφελληνίσουν τη Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, μετέρχονται κάθε μέσον για να πραγματοποιήσουν τα κατακτητικά των σχέδια. Σας αναφέρω ένα φοβερό γεγονός που συνέβη στο Μακεδόνα Δήμο Μπάλιο, ένα γενναίο παλικάρι, όταν θέλησε να βαφτίσει το μονάκριβο παιδί του στην εκκλησία του χωριού του. Πού το πας το παιδί, ρε Μπάλιο? Είναι άρρωστο! Πάνω την πάρα το βαπτίσε δικό σου παπά στην Πέλογα. Φέρ' το δώρα, το βαπτίσουμε στη δικιά μας εξαρχία. Δικιά μας εξαρχία. Με δικό μας παπά. Θα σου δώσουμε και ένα καλό κομμάτι γης. Ρίχτε. Γρήγορα, παπά Γιώργη, να βαπτίσουμε το παιδί μου. Ο δυστυχής Μπάλιος έπνιξε άθελά του το παιδί του
Έπνιξε άθελά του το παιδί του μέσα στην αγκαλιά του. Από την αγωνία, καθώς τον κυνηγούσαν οι κομιτατζίδες. Ναι, πληροφορία μας γνωρίζουν ότι οι κομιτατζίδες ήρχισαν να δημιουργούν ασφαλή καταφύγια στη λίμνη των Γιαννιτσών. Εξέρχονται από τα κρυσφύγετά των με τις πλάβες των και δρούν ασπλάχνος εναντίον των Μακεδόνων. Καίνε. Καίνε δίχως ίκτο τα σπίτια και τις αποθήκες με τις οδιές των Ελλήνων. Δολοφονούν δασκάλες, δασκάλους, ιερείς. Δολοφονούν όσους λειτουργούνται στις δικές μας εκκλησίες. Προσπαθούν με τη βία, με κάθε τρόπο, να αθελινήσουν τους Μακεδόνας, σκοτώνοντας όποιον στέκεται εμπόδιο στην κατακτητική των μανία. Και αφού εκτελέσουν τα δολοφονικά των σχέδια, επιστρέφουν στη λίμνη. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα όντως χειροτερεύει, κύριε Μελά. Γιατί δεν πάτε να τους πολεμήσετε? Παύλο! Παρακαλώ, κυρία Μελά, ο Παύλος έχει δίκιο. Κύριε Μελά, εξηγήσατε παρακαλώ εις τον ιόν σας τις δυσκολίες που υπάρχουν και που δεν μας επιτρέπουν, προς το παρόν τουλάχιστον, να πολεμήσουμε Τούρκους και Βουλγάρους κομιτατζίδες. Παύλο, όταν θα έρθει η ώρα, θα τους πολεμήσουμε. Παύλο! Θα σας δω και πάλι, κύριε Παπαδιαμαντόπουλο. Κύριε Συνταγματάρχα, κύριε Μελά, η κυβέρνηση γνωρίζει την πρόθεσή σας να αποστείλετε και πάλι όπλα στην Κρήτη, όπως κάνατε προετών στη Μακεδονία. Κύριε Συνταγματάρχα. Αυτό μου είπε ο κύριος Πρωθυπουργός να σας πω. Μας συγκινείται βαθύτατα η αγάπη σας προς τους Κρήτας και τους Μακεδόνας. Και βλέπω ότι την αγάπη σας αυτή έχετε μεταδώσει και στον ιόν σας Παύλον. Σκοπίμως τον άφησα να παρακολουθήσει τη συνομιλία μας, επειδή επιθυμώ να τον δω έναν εξαίρετον πατριώτη και όχι αργόσχολων κοσμικών. Καλή τύχη λοιπόν και προσέχτε, μην εκτεθείτε και φέρετε εις δύσκολον θέσιν την κυβέρνηση. Ανδρέα! Ναι, Παύλο. Πού είναι ο πατέρας μου? Ανέβηκε στη σοφίτα. Παύλο! Παύλο! Έλα, Χρυσό, μου ήρθε ο καθηγητής των μαθηματικών. Δεν θα μπει στη σχολή των Ευελπίδων έτσι που εγκαταλείψει τις σπουδές σου, να το ξέρεις. Μην αργήσεις. Έφτασα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ήρθες για τα γραμματώσιμα? Για έλα εδώ. Αυτό που βλέπεις σήμερα δεν πρέπει να το μάθει κανένας άλλος. Είναι όπλα που τα στέλνουμε στα παλικάρια του Ψιλωρίτη να πολεμήσουνε τους Τούρκους. Ως τώρα το μυστικό το ξέραμε εμείς οι τρεις. Από σήμερα το ξέρεις κι εσύ. Έλα, πηγαίνουμε. Υπάρχει επίσημον έγγραφον. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ τον εαυτό μου προσβεβλημένο. Είμαι υποχρεωμένος να εγκαταλείψω την αίθουσα.
καφενές σου Μαραβελάτσι τον κάνανε οι βουλευτές βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν πάνε εκεί, έρχονται εδώ. Ήρθατε, ευρισκόμεθα εις το έτος 1886, εις το σωτήριον έτος 1886. Ακούστε τι έγραψε ο Σουρής στο Ρωμιό του για τον καυγά που έγινε προχθές στη Βουλή μεταξύ του Τρικούπη και του Δελιγιάννη με θέμα «Κλείστε τα σχολιά στη Μακεδονία». Τι αφήντατη ησυχία. Κάθισε κάτω πάρα αυτά και μη με διακόπτης και δεν θα γίνεις, κύριε, το λόγον μου επόπτης. Μα λέγεται ανακριβή και με το παραπάνω. Διακοπάς δεν δέχομαι, σας επαναλαμβάνω. Μα κύριε, μην κόπτετε το λόγον μου το νήμα και όταν θα έρθει ο καιρός, τα λέγετε στο βήμα. Οι κομιταζίδες που κλείνουν το Λιτόχωρο έρχονται κατά εδώ. Χρόνια πολεμάνε ολομόναχοι Μακεδόνες, καπετάν Χρήστο. Ποιος μας βοήθησε? Ποιος μας βοηθάει? Κανείς. Οι επαναστάσεις μας. Οι επαναστάσεις μας το 54 και το 78. Δεν πήγανε στράφη, καπτάν Γιώργη. Σπήρανε μέσα στην ψυχή μας το πάθος για τη λευτεριά. Αδέρφια, ήρθε η ώρα να τους τσακίσουμε! Να τους τσακίσουμε! Να τους τσακίσουμε! Τα όπλα μας είναι λιγοστά, το ξέρω! Αλλά εμείς, ακόμα έστω και με ένα, θα τους διώξουμε! Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω η ελευθερία! Εμπρός λοιπόν, αδέρφια μου! Εμπρός! Να ξεσηκώσουμε ολάκερη την Ελλάδα με τους αγώνας μας για συμπαράσταση! Καπετάνιο, 10 έρχονται κατά δόθε. Τ' άκουσες, καπτάν Στέφα! Όπλα δεν γύρευες! 10 όπλα για το χωριό σας! Εσείς, στα παραθύρια πάνω και κάτω! Καπτάν Γιώργη! Με τους δικούς από το ποτάμι. Εσύ, καπτάν Στέφα, θα έρθεις μαζί μου.
Κώστα. Ναι. Ποια είναι αυτή? Ποια? Αυτή που κάθεται απέναντι με τα κιάλια. Είναι η κόρη του κύριου Δραγούμη. Πώς τη λένε? Ναταλία. Τράψε τη σε ένα βασάκι να το δώσει της Μαρίας που κάθεται δίπλα της, να της το εγχειρήσει. Ναταλία, σου μιλάω. Τι είπες, Κατερίνα? Σου είπα δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί? Γιατί είναι ψιλολέλεκας και κοκαλιάρης. Γι' αυτό. Μα είναι τόσο όμορφος, τόσο ευγενικός και τον αγαπάω, τον αγαπάω. Ο Παύλος όμορφος και ευγενικός. Ας γελάσω. Κατερίνα, το ξέρεις ότι πάνε δύο μήνες που το συναντώ και δεν μου έχει φιλήσει ακόμα ούτε και το χέρι, το ξέρεις? Έτσι κάνουν όλοι στην αρχή, τους λεπτούς, τους ευγενικούς, τους ευαίσθητους, τους Παριζιάνους. Και με σου παίρνουν το πρώτο φιλί, μετά γίνονται απέσιοι, αγρίκοι. Ο Παύλος Αγρίκος, να ξέρεις πόσο ντροπαλός είναι. Τους ντροπαλούς να φοβάσαι. Απασχολεί. Έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα πάνω. Οι κομιτατζίδες έγιναν πιο άγριοι, πιο απειλητικοί, βλέποντας πως τα αποτελέσματα της προπαγάνδας των είναι μηδαμινά. Αύριο ονομαζόμασταν διπολοχαγοί. Με την πρώτη ευκαιρία θα ανέβω στη Μακεδονία. Να πολεμήσω εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων και των Τούρκων κατακτητών. Και να οργανώσω ανταρκτικές ομάδες. Τρελάθηκες, Παύλο. Πώς θα πραγματοποιηθούν τα σχέδιά σου? Πόλεμο σημαίνει χρήματα, πολλά χρήματα. Χρειάζονται όπλα, πυρομαχικά, ρούχα. Οι Βούλγαροι σκορπούν εκατομμύρια λίρες στη Μακεδονία. Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω. Θα φορολογήσω τους φίλους μου. Θα τους υποχρεώσω να δίνουν ένα ποσό κάθε μήνα για το μακεδονικό αγώνα. Και η Ναταλία? Είμαι βέβαιος πως θα μου συμπερασταθεί. Ναταλία. Ναι. Ωραία δεν είναι εδώ που ερχόμαστε? Ε? Βεβαίως, κύριε Ανθιπολοχαγέ. Παύλο. Τι όμορφος που ήσουν στην οργομοσία την ώρα που παίρνεις το σπαθί από το χέρι του βασιλέως. Ναταλία. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αν θέλω να γίνω γυναίκα σου. Πώς? Αν θέλω να γίνω γυναίκα σου. Δέχομαι. Κουραστείς μαζί μου.
Θέλω να ανέβω στη Μακεδονία να πολεμήσω. Δεν θα είμαι κοντά σου. Δεν με νοιάζει. Η ζωή σου κοντά μου δεν θα είναι εύκολη. Φτάνει που θα είσαι δικός μου. Έστω κι αν είσαι μακριά μου. Ναταλία, πότε θέλεις να παντρευτούμε? Όσο πιο γρήγορα γίνεται, αγάπη μου. Κωνσταντινούπολης, Μάιος 1896. Πέραν. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, κύριε Παύλο Μελά. Η τελευταία σας επιστολή με συνεκίνησε βαθύτατα. Το μέγα πάθος σας για την Μακεδονία ειλικρινώς με εντυπωσιάζει. Δυστυχώς, έχω λίαν δυσαρέστους ειδήσεις δια των σκλαβωμένων ελληνισμών της Μακεδονίας. Η Τουρκία, εξέδω και εγχαριστικός, εκκλησιαστικά προνόμια, βεράτια, δια την ίδρυση υπό των Βουλγάρων σχισματικών Μητροπόλεων. Η Σαχρίδα, Σκόπια, Βελεσά, Στρόμνιτσα, Δίβρη και Νευροκόπιον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τίθεται πλέον θέμα εθνικής επιβιώσεως. Σας γνωρίζω λίγαν εμπιστευτικός ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, απεφάσισεν, δια να αντιμετωπίσομεν τη σκληροτάτην ταύτην εθνική δοκιμασία, την ενθρόνηση εις Μητροπόλης της Μακεδονίας νέων ιεραρχών, θαραλέων, μορφωμένων και αποφασιστικών. Νομίζω ότι προορίζομαι δια την Μητρόπολη της Καστοριάς. Γνωρίζομαι καλώς, εν Κωνσταντινούπολη, ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να προσφέρουν χείρα βοηθείας προς την υπόδουλον Μακεδονία, τουλάχιστον προς το παρόν. Όσον παρακαλώ, είμαστε θερμός, όπως μη γνωρίσετε ταχαίως, πώς σκέπτεστε εσείς οι αξιωματικοί να αντιμετωπίσετε την κατάσταση? Σας ασπάζομαι. Γερμανός Καραβαγγέλης. Κύριοι, προτείνω την ίδρυση εθνικής εταιρείας, η οποία δια καταλήλων ενεργειών να προβεί. Πρώτον, εις την αναζωπήρωση του εθνικού φρονήματος. Δεύτερον, εις έργα δια των οποίων θα πρέπει να πείσουμε την ευρωπαϊκή διπλωματία ότι η Ελλάς απαιτεί την απελευθέρωση των υποδούλων περιοχών της χώρας. Και τρίτον, να αναλάβουμε την υποχρέωση αποστολής όπλων και πυρομαχικών εις των σκλαβωμένων ελληνισμών. Στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Ομνιόμενη στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Να αγωνιστόμεν μέχρι τη συστάτης μας πνοής. Να αγωνιστόμεν μέχρι τη συστάτης μας πνοής. Υπέρ των καταδυναστευωμένων αδελφών μας. Υπέρ των καταδυναστευωμένων αδελφών μας. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω. Απριλίου 1897. Μπουγάζι. Αγαπημένη μου Νάτα, φτάσαμε στο Μπουγάζι. Οι πυροβολαρχίες μας παίρνουν θέσεις. Επιτέλους η ώρα φτάνει. Αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα πάρετε γρήγορα γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά από στιγμή σε στιγμή θα ανάψει. Σας φιλώ όλους. Μπορείτε, υψηλότατε. Μελά, μετακινούμε θέσεις νέες θέσεις. Ετοιμαστείτε.
Ο Γαγιέ, να τον αφαίρετε με τρόπο για τον πατέρα του. Ανακοχή, είπε ο Γαγιέ Γκλέν. Παύλο. Νομίζω, Παύλο, πως η κυβέρνησή σας προσανατολίζεται προς αυτή την πλευρά. Γκλέν, αυτό σου είπε ο πρίγκιπς ή τίποτα άλλο. Ο πατέρας σου. Πατέρας μου. Κύριοι, έχουν κατά νου τα σδυσμενείς επιπτώσεις που είχαν και επί της Μακεδονίας τα ατυχή γεγονότα του πολέμου του 97, παρόλο ότι ήδη ανακατελήφθη η Θεσσαλία υπό του ελληνικού στρατού και δια να στερήσομεν του δικαιώματος να μας κατηγορούν ως συνυπευθύνους δια τας ατυχίας του 97, προτείνω, αδιαλύσομεν την εταιρεία. Κύριε Λάμπρου, πάρα πολλά προσέφεραν ισόπλα και ηθική συμπαράσταση η εθνική μας εταιρεία προς τον υπόδουλον ελληνισμών. Βεβαίως, κύριε. Αν μας κατηγορούν ορισμένοι πολιτικοί ότι είμαι θα έτοιμοι να συμπτύξουμε με πολιτικών οργανισμών, μας συκοφαντέως για να πραγματοποιήσουν εν ώψη των νέων εκλογών προεκλογικά ωφέλη. Μα δεν είναι το δυνατόν, κύριε, να μην είχαμε τα ατυχή γεγονότα στην Θεσσαλία, όταν οι Οθωμανοί διέθεταν 200 πυροβόλα ή πύλατα νεοτάτου τύπου έναντι 47 πεπαλαιωμένων δικών μας. Και όταν 37 τάγματα Ελλήνων που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος μεθορίου αντιμετώπισαν 100 εχθρικά. Σωστά. Είναι γνωστόν ακόμη ότι οι στρατιώτες μας διέθεταν και διαθέτουν όπλα του 65 ή τιγκράρες. Ενώ οι Τούρκοι διέθεταν τελευταίου τύπου Μάουζερ επαναληπτικά. Ορθώς, ο στρατηγός Σμολένσκης, που κατετρόπωσε τους Τούρκους στη μάχη του Βελεστίνου, διετάχθη να συμπτυχθεί. Γιατί? Τα γεγονότα της Θεσσαλίας οφείλονται και εις κακών πολιτικών χειρισμών. Ας αγωνιστούμε λοιπόν δια το συμφέρον της πατρίδος και μόνον και ας αποδείξουμε ότι δεν πολιτεύομεθα. Προτείνω να πείσουμε την κυβέρνηση όπως συμπαρασταθεί επιτέλους ουσιωδώς προς τον υπόδουλον ελληνισμών, αδιαφορούσα δια τας έξωθεν πιέσεις. Και να τις γνωρίσουμε ότι θα τις συμπαρασταθούμε εις πάσαν προσπάθειά της. Αυτό επιτάσσει το συμφέρον του έθνους. Συμφωνείτε? Ναι. Ναι. Καλώς ήρθες, Ιων. Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς. Καλώς σας βρήκα, πατέρα. Έπρεπε να έρθω. Μα συνέβη τίποτε? Θα σου εξηγήσω. Πώς πάνε τα πράγματα πάνω, κύριε Δραγούμου. Καλώς ορίσατε. Άσχημα. Άσχημα, κύριε Τσόντο. Χειροτερεύει η κατάσταση στη Μακεδονία. Πώς είστε? Ευχαριστώ. Πώς είστε? Ευχαριστώ. Πατέρα, πρέπει να δω τον Παύλο. Καθίστε, κύριε. Κύριε, εις το προξενείο του μοναστηρίου όπου εργάζομαι, έφτασαν φήμες ότι οι κομιτατζίδες ετοιμάζουν επανάσταση στη Μακεδονία. Επανάσταση? Επανάσταση. Ναι, επανάσταση. Εναντίον των Ελλήνων και των Τούρκων. Και θα ξεσηκωθούν ποιοι? Οι Έλληνες, πατέρα. Οι Έλληνες? Μα αντιλαμβάνεσαι τι λες, Ιων. Δυστυχώς, πατέρα. Δυστυχώς. Είναι σατανικό το σχέδιό τους. Θα υποχρεώσουν τους Έλληνες να ξεσηκωθούν.
διότι θέλουν να αποδείξουν στην Ευρώπη, μέσω του αγορασμένου από τους Βουλγάρους ευρωπαϊκού τύπου, ότι δεν κατοικούν Έλληνες στην Μακεδονία. Είναι έσχος για την πολιτισμένη Ευρώπη να ανέχεται την απάνθρωπο και εγκληματική δράση των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Δεν γίνεται τίποτα με τα λόγια πλέον, κύριε. Χρειάζονται όπλα, σφαίρες, οργάνωση, άντρες. Κάτι μου έγραψε ο πατέρας, κύριε Τσόντο. Ναι, κύριε Δραγούμη. Έχω οργανώσει μια πρώτη ομάδα από 10 άντρες να βοηθήσουν τον καπετάν Κώτα και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη. Με οδηγό τον Παύλο Κύρου θα φύγουν μέσω Καλαμπάκας Βελεμιστίου να συναντήσουν το δεσπότη Καστοριάς Καραβαγγέλη, ο οποίος θα τους υποδεχθεί και θα τους κατευθύνει. Μπράβο. Πολεμώ κι εγώ από το προξενείο του μοναστηρίου. Όσο μπορώ με τις μικρές μου δυνάμεις. Πατέρα, επιτρέψτε μου. Πρέπει να δω τον Παύλο Μελά. Κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Του Άρτσεφ ότι οι άντρες μας τσακίζουν το τσακαλάρο στον κάμπο. Και ήρθαν να χτυπήσουν τις γυναίκες. Ο Άρτσεφ ξανάρθε. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα μου γλιτώσει. Θα καλοπεράσει. Φευγάτε να ειδοποιήσετε τον πατέρα και τον άντρα σου. Δεν σ' αφήνω μόνη. Έλα, μάνα! Μάνα, ούτε οι άντρες που γέννησες, ούτε οι γυναίκες στον κομπόκι δεν λύγησαν ποτέ. Θα τους κρατήσω όσο να έρθουν οι άντρες. Φευγάτε τώρα. Μαρία! Σε θέλω! Κατέβαμε το στάρι κάτω! Άρτσεφ, οι δυο μας τώρα. Μαρία!
Εκκλήσεις για βοήθεια. Από τον Δεσπότη Καραβαγγέλη, από οπλαρχηγούς, από διδασκάλους, ιερείς, ιδιώτας. Βοηθήστε μας να απελευθερωθούμε. Όλα αυτά, κύριε, είναι μια φωνή γεμάτη αγωνία και αίμα. Ευρισκόμεθα στον Ιανουάριο του 1904 και ουδέν δεν πραγματοποιήθη. Σιωπήσαμε και σιωπούμε ακόμη. Μαύρο, επειδή είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που σου ενέπνευσαν την υπέρμετρο αγάπη σου για τη Μακεδονία, νιώθω τα αισθήματά σου και συμμερίζουμε τις ανησυχίες σου. Θέλω να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις. Προτείνω την δημιουργία Μακεδονικού Κομιτάτου προσωπείου δια την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μέσω αυτού θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Μακεδονικού Απελευθερωτικού Αγώνος δια της αποστολής όπλων, χρημάτων και ομάδος αξιωματικών προς οργάνωση του αγώνος. Κύριοι, γρηγορείτε. Η Μακεδονία κινδυνεύει. Θα συναντήσω τον Πρωθυπουργό, κύριο Θεοτόκη. Ελπίζω κάτι να καταφέρω. Κύριοι, απεφάσισα την αποστολή ημών με μοναδικών σκοπών. Να μελετήσετε την κατάσταση εις Μακεδονίαν και να μεταφέρετε στην κυβέρνησή μου πληροφορίες. Η ομάστα περιλαμβάνει τους λοχαγούς Αλέξανδρον Κοντούλη, Αναστάσιον Παπούλα, των υπολοχαγών Γεώργιον Κολοκατρώνη και των αντιπολοχαγών Παύλων Μελά. Θα σας συνοδεύσουν εκείνοι οι οποίοι πρώτοι εσήκωσαν τη σημαία του ελληνισμού εις Δυτική Μακεδονία. Οι Μακεδόνες καπεταναίοι Κότας, Παύλος Κύρου, Λάκης Πύρζας, Βασίλειος Δράμος και Ηλίας Γαδούσης. Επίσης οι κριτικοί Ευθύμιος Καούδης, Γεώργιος Πέρος, Γεώργιος Δικόνημος και ο Ρουμελιώτης Απόστολος Τράγας. Η συνάντηση θα γίνει κάπου στα σύνορα. Το σημείο θα το καθορίσετε εσείς. Θα εισέδετε στο έδαφος της Μακεδονίας μεμονωμένος μετά των οδηγών σας. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Παύλο, βλέπω στο πρόσωπό σου να πραγματοποιείται επιτέλους το μεγάλο μου όνειρο. Να πολεμήσω για τη Μακεδονία. Πόσα χρόνια εργάστηκα για την ελευθερία της. Η Ναταλία θα πρέπει να νιώθει πολύ περήφανη για σένα. Καλή τύχη, παιδί μου. Ευχαριστώ, πατέρα. Να σε καλό, κορίτσι, ε. Καληνύχτα, μητερούλα. Καληνύχτα, μωρό μου. Μίκη, να προσέχεις τη μητέρα και την αδελφή σου. Τώρα εσύ είσαι ο άντρας στο σπίτι. Στο υπόσχομαι, πατέρα. Καληνύχτα, μητέρα. Καληνύχτα. Ξέρεις με τι όνομα θα κυκλοφορώ στη Μακεδονία? Μίκη Ζέζας. Το όνομα των παιδιών μας. Η αδελφή μου. Αλέξανδρε! Αλέξανδρε! Αμέσως, κυρία. Το σπαθί του κυρίου. Μάλιστα. Τι θέλεις εσύ εδώ? Σου έφερα ένα δέμα με μάλινο. Έχεις πάνω.
Πού το έμαθες? Από τον πεθερό σου, τον κύριο Δραγούμη. Έχεις δύο παιδιά, Παύλο. Τα σκέφτηκες πριν αποφασίσεις να φύγεις. Ανά, Ανά, σε βεβαιώ πως με την ίδια δύναμη που αποχαιρετώ τον άντρα μου σήμερα, με την ίδια δύναμη θα στείλω και το γιο μου μεθαύριο στον πόλεμο, αν χρειαστεί. Ναταλία, άμα ελευθερωθεί η Μακεδονία μας, θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Όλοι οι Έλληνες. Είμαι σίγουρος ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος πόλεμος. Να βρίσκεσαι εκεί πάνω στη Μακεδονία, κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, χέρι με χέρι με το θάνατο αυτό, πιστέψτε με, θα είναι η πιο ακριβή πολυτέλεια για μένα. Δεν θέλω να βγεις έξω. Θα κρυώσεις. Παύλο. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Νάτα μου, επιτέλους πατώ το χώμα της αγαπημένης μου Μακεδονίας. Το μεγάλο μου όνειρο εκπληρώνεται. Κοιτώ μαγεμένο στα όμορφα τοπία τριγύρω και σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος, θα έρθουμε όλοι μαζί να χαρούμε την ομορφιά του χιονιού. Είχαμε λάβει διαταγή να περάσουμε τα σύνορα, μικρές ομάδες και να συναντηθούμε αργότερα, για να μην κινήσουμε τις υποψίες. Τα σύνορα φυλάγονται από πυκνές τουρκικές περιπόλους και σκοπιές. Η αποστολή μας στη Μακεδονία έπρεπε να κρατηθεί με κάθε τρόπο μυστική. Ο κίνδυνος της προδοσίας υπήρχε πάντοτε. Θα συνεχίσω πιο ύστερα, Νάτα μου. Κομιτατζίδες! Άλλοι μόνο στους χωριανούς μου. Έχω μάνα και αδελφή σκοτωμένες από τους κομιτατζίδες, καπτάν Ζέζα. Από πέρσι τον Απρίλιο. Γιατί πήγαν να εκκλησιαστούν στη δικιά μας την εκκλησία. Πού θα μου πάνε οι φωνιάδες. Πού θα μου πάνε. Η συνάντηση έφερε σε όλους μας χαρά. Γιατί δεν στο κρύβω, είχαμε την αγωνία μην προδοθεί η παρουσία μας εδώ πάνω. Και τώρα, που πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι του Τσιρίλογου, σκέφτομαι αυτό. Το μεγάλο νου και τη μεγάλη καρδιά του Μακεδονικού Αγώνος. Ο δεσπότη Καστοριάς Καραβαγγέλη. Και αισθάνομαι δέος. Προετών μαθαίνοντας πόσο μαχητικός Μητροπολίτης Χάλκης ήταν, του γράψα και του ζήτησα να φροντίσουμε για τη Μακεδονία. Η απάντησή του με ενθουσίασε. Και τώρα έρχεται η ώρα επιτέλους να τον συναντήσω.
Δεν θα πυροβολήσει κανείς. Δεν πρέπει να προδώσουμε την παρουσία μας στη Μακεδονία. Είχε δίκιο ο αρχηγός της ομάδας μας. Και η σκέψη μου γύρισε πίσω. Στην προσπάθειά μου να τους πείσω να μας στείλουν στη Μακεδονία, στο δεσπότη Καραβαγγέλη που τόσο θαυμάζω, σε σένα, τη στιγμή που σε αποχαιρετούσα, στα παιδιά μας. Και οι εικόνες που έζησα με τη φαντασία μου, όταν ήμουν 14 χρονών παιδί, ξαναγύρισαν στη σκέψη μου καταπιεστικές, εφιαλτικές. Γιατί τώρα ζούσα τη φρίκη των στιγμών αυτών. Μα η διαταγή του Σκούρτη με συνεκράτησε. Μετά από πολλών ωρών κοπιώδη πορεία, κατάκοπη, ξαποστάσαμε. Πάνω στους πάγους. Και ξαφνικά... Κάθε φορά που σφιγγεί άγρια τους λύκους η πείνα, καπτάν Ζαζά. Πενινταριές, πενινταριές κατεβαίνουν από τα βουνά. Καμιά φορά και κατοσταριές. Και τότε... Ό,τι ζωντανό βρεθεί μπροστά τους... Τους φοβάσαι, μωροκότα. Χειρότερα γρίμια και από τους λύκους, καπτάν Πάνο, είναι οι κομιτατζίδες. Με σκιάζονται. Τ' αρέσουν τα χώρατά του Πάνου. Ξέρει καλά τι παλικάρι είσαι. Προχτές με πείραξες. Μου είπες επειδή έχω τη συνήθεια να πλένομαι. Δεν παρατάς τα βροχοκοπανίσματα, Παύλο. Φυσικά εγώ δεν σε παρεξήγησα γιατί είμαι φίλος σου. Τούτον όμως πρόσεχτον. Πρόσεχτον για την αγρίμη. Δηλαδή. Όταν ο δεσπότης Καραβαγγέλης ονεμίζει στο μακεδονικό αγώνα του είπε. Θα είσαι ο πρώτος όλους. Είναι δεινόσκοπευτής και ατρόμητος. Οι Τούρκοι τον καταδίκασαν εις θάνατο γιατί σκότωσε δύο σπουδαίους δικούς τους. Τον Κερίμ και τον Κασίμαγα. Στερήθηκε τα πάντα για τον αγώνα. Ακόμα και τα δύο του παιδιά που τα έστειλε σε μένα στην Αθήνα. Για να μην του τα σκοτώσουν οι κομιτατζίδες, προσπαθούν από καιρό να το βγάλουν από τη μέση. Με δόλο. Γιατί μου τα λες όλα αυτά. Αδέρφια μου, ο Παύλος ο Μεράς, πέρασε τα σύνορα. Θα ανταμώσει με το Καραβαγγέλη, με το Δεσπότη, στο Συρίλοβο. Αδέρφια μου, η ώρα της ελευθεριάς μας έφτασε. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Πρέπει και έχασες τον προσανατολισμό σου. Το μοναστήρι. Σημαίνουν να βρούμε το δρόμο. Ο Δεσπότης είναι πάνω μας, περιμένουν. Καθίστε, κύριε. Καλώς ήλθατε στη Μακεδονία. Χαίρομαι που επιτέλους μια κυβέρνησης απεφάσισε να μας παρασταθεί. Οι Μακεδόνες θα αναθαρίσουν από την παρουσία σας. Εξ ονόματος της Μακεδονίας ευχαριστώ, Μίκη Ζέζα. Όσο μπόρεσες, μας παραστάθηκες τα τελευταία χρόνια. Είτε με χρήματα, είτε με όπλα. Έστω λίγο στα όπλα. Ήσουν πηγή κουράγιου και δυνάμεως.
Πολλοί στη Μακεδονία αναφέρουν με αγάπη το όνομά σου. Σεβασμιότατε, το αργότερο σε 2 ημέρες θα έχετε ικανόν αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Αν μπορώ με τα σπτωχάς μου δυνάμεις να βοηθήσω εις ό,τι είναι απαραίτητον για να φέρετε εις αίσιον πέρα στην αποστολή σας, μη διστάσετε. Ζητήσατε το. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Σεβασμιότατε, σκοπός μας είναι να οργανώσουμε ανταρκτικάς ομάδας, να μοιράσουμε όπλα και να πληροφορήσουμε τους Μακεδόνας αδελφούς μας ότι ολόκληρος η Ελλάς είναι στο πλευρό τους και να προετοιμάσουμε μεθοδικώς την τελική εξόρμηση για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Ήθε να δώσει ο μεγαλοδύναμος να απελευθερωθούμε γρήγορα. Αμήν. Σας πληροφορώ ότι το κεφαλοχώρι Νέβεσκα ορίστη διευθύνων κέντρων ολοκλήρου της περιοχής. Εσχημάτισα επιτροπές σε όλα σχεδόν τα χωριά για να μας συμπαραστέκονται σε κάθε μας ανάγκη. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Καπτάν Κατζάκη. Καπετάνι μου. Ο Ζήσης, ο Βλαχοβαγγέλης, ο Ντίνας και εσύ Γραμμενόπουλε, θα κάνετε ομάδες με αποστολή να μαθαίνετε τις κινήσεις των Τούρκων και των Κομιτατζίδων. Μάλιστα, μάλιστα, καπετάνι μου. Ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας, καπετάνι μου. Αγαπημένοι μου, χιονίζει. Και ενώ εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας, ο Κολοκοτρώνης με τον Παπούλα και τον Καραβίτη μοιράζουν όπλα. Έχουμε το νου μας, γιατί σε αυτή την περιοχή τριγυρίζει ο αρχικομιτατζής Άρτσεφ με άντρες που απέδρασαν τελευταία από τις φυλακές του μοναστηρίου, ληστεύοντας και δολοφονώντας χωρίς τελειωμό. Σε νοσταλγώ τόσο πολύ, μα τελευταία δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μια δύναμη με οθεί διαρκώς και διαρκώς προς τη Μακεδονία. Φίλησέ μου τα παιδιά. Περάσαμε, πρέπει να μας πρόδωσε. Βεβαισία, καταζέζα. Καπετάν Κόντα! Δώσμα ζωντανό ή νεκρό το Ζέζα και θα έχεις 3.000 λίρες! Ελάτε, πάρτε τώρα, σας το λέει η καρδιά σας! Ελάρτσεφ!
Ρωσία και δύο αριστερά στρατοματώτικα να τους χειρώσουμε. Πάντε τώρα που βοηθάει το σύννεφο. Σε γνωρίζω εσένα. Στο Παπασταύρου το σπίτι είδα μια φωτογραφία σου. Σε γνωρίζω. Εσύ είσαι. Όταν έρθει αυτό στη Μακεδονία θα γίνουν μεγάλα πράγματα, μου είπε ο Παπασταύρος. Εσύ είσαι. Παύλε, καλώς όρισες στη Μακεδονία. Ο μισότρελος μας πήρε στο κατώπι από το Γαβρέσι. Είπα κάνα δύο φορές να του ρίξω στο δρόμο, αλλά... όλα τον έχανα τον κέρατα. Δεν πήρε το μάτι του από πάνω σου. Τι να ζητάει άραγε. Και κοφτερών σπαθί μου. Ο κουνιάδος. Αγαπητέ μου Παύλο, έχω να σου αναγγείλω μια δυσάρεστη είδηση. Η τουρκική πρεσβεία μαθούσα την παρουσία σου, ως και των κυρίων Κοντούλη Κολοκοτρώνη Παπούλα στην Δυτική Μακεδονία, προέβη εις διάβημα προς την ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρωμένη δια τας ενεργείας σας. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, κύριος Άθος Ρωμάνος, διέταξε να επιστρέψει στις Αθήνας ο ταχύτερον, πρώτος εσύ, διότι με τα επαναστατικά συνεργεία σου εξετέθης περισσότερον των άλλων, κατέστης ο πλέον γνωστός εξ όλων. Σε ασπάζομαι, Ιων Δραγούμης. Με υποχρεώνουν να κατέβω στην Αθήνα, τώρα που οι Μακεδόνες άρχισαν να οργανώνουν την αμυνά τους. Άκουσε, Παύλο. Η κυβέρνηση σας ακολουθεί την πολιτική της. Εγώ αδιαφορώ για την πολιτική. Πρέπει να μείνω εδώ. Ας. Και αν αρνηθώ. Είναι διαταγή, κύριε Ανθιπολοχαγέ. Λυπάμαι, κύριε Μελά, που έγινα και δύο φόρος κακών μαντάτων. Ο κουνιάδος σας, ο κύριος Δραγούμης, με πολλή συγκίνηση μου έδωσε την εντολή να σας παραδώσω αυτή την επιστολή. Είμαι κι εγώ από την Αθήνα. Κουράγιο, κύριε Ανθιπολοκαγέ.
δύο ρε Ζιώζη, έτσι το παίζουνε, άσο δύο. Παρέτησαμε να παίξω να σε παρέτησε ρε Ζιώζη, τι νομίζεις ότι είναι πολιτσίνα είναι. Για σκαμπή. Μην καλογάτε που θα μας εμάθεις να παίζουμε ρε τάμι. Άσε πάθα να παίζεις τάμι. Άρα εσύ τέχνε μωρέ. Ωρα εδώ έρχεται όλη η βουλή των Ελλήνων. Παιδιά, έρχεται λεβέντης μας, ο Παύλος ο Μελάς. Καλώς όρισες, Λεβέντη μου. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ. Τι να κάνεις, καλά σε. Και τώρα θα μας πεις όλα όσα έζησες, Τσιπάνο, στη Μακεδονία μας. Αργότερα, Μαραβελάκη, αργότερα. Τον καφέ του κύριου Παύλου. Καλώς ορίσατε, κύριε συνάδελφε. Παύλο, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς σας βρήκα. Πότε γύρισες? Πολύ πιο αργά φυσικά από εμάς, κύριε Μελά. Με διέταξα να κατέβω. Αντιλαμβάνομαι το είδος της εκθέσεως που πρόλαβες να υποβάλεις στην κυβέρνηση σχετικώς με την κατάσταση εν Μακεδονία. Πρόλαβα. Μα τι λες. Μερικοί υψηλά ιστάμενοι φρόντισαν σίγουρα να βρεθεί στις Αθήνες νωρίτερον ημών. Γιατί άραγε? Έμαθα ότι υπέβαλες έκθεση με την άποψη ότι οι Μακεδόνες δεν έχουν ανάγκη βοηθείας και ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αληθεύει αυτή η πραγματικώς εξωφρενική πληροφορία? Εξωφρενική? Σας απαγορεύω να μου μιλείτε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Αντιπολογαγέ. Απαντήστε μου, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, ηρεμήστε. Ο κύριος Μελάς απαιτεί μία αναπάντηση. Θα την έχει. Ζητείτε καταπιεστικώς από την κυβέρνηση την αποστολή ανταρκτικών ομάδων στη Μακεδονία, διότι επιθυμείτε την προβολή σας. Κύριε Μαζαράκη, αύριο αναμένω τους μάρτυρες του κυρίου. Θέλεις να γλιτώσεις τη ζωή σου, μαρτύρα, ποιοι άλλοι έχουν κρυμμένα όπλα στο χωριό? Πού έχεις κρυμμένο το όπλο, ρε? Σου είπα, δεν έχω κανένα κρυμμένο όπλο. Πυροβόλησες τον Τράικοφ από το παράθυρο της εκκλησίας. Σε είδα. Μαρτύρα, ρε, που έχεις κρυμμένο το όπλο. Λέγε! Μαρτύρα! Μαρτύρα! Μαρτύρα, ρε, που έχεις κρυμμένο το όπλο. Σεβαστή μου κυρία Κολοκοτρώνη, κατά λίγον θέλω να πιστέψετε, σας παρακαλώ να πιστέψετε, ότι δεν σκοπεύω ούτε καν να τραυματίσω τον Γιώργο. Λυπούμαι δια το ατυχές αυτό περιστατικών, μα με υποχρέωσε η συμπεριφορά του ιού σας. Ο κύριος Μαζαράκης. Thank you.
Ζάχαρος. Αθανάσιος Ματλής. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Ερχόμεθα από τη Μακεδονία. Έχουμε ένα γράμμα για σας από το Δεσπότη Καραβαγγέλη. Αγαπητέ μου Παύλο, η κατάσταση στην Μακεδονία διαρκώς χειροτερεύει. Εδωλοφονίε, εκαταστροφέ, ελιστείε πολλαπλασιάζονται. Ο γενναίος καπετάν Κότας εδωλοφονήθη. Αδιαφορών δια την ζωή μου, λίγο δια της βίας της εκκλησίας, τας οποίας κλειδώνουν οι Βούλγαροι. Και με την προστασία του Θεού λειτουργώ. Προημερών εις το Μακριχώριον, ίνιξα και πάλιν βιαίως την εκκλησία. Ήρχισα να λειτουργώ. Ξαφνικά ενεφανίστη ο Ποπ Τράικοφ, επικεφαλής ομάδος κομιτατσίδων, με την πρόθεση να διακόψει την λειτουργία. Το καιρό εκείνο, Αναστάσου Ιησούς εκ νεκρών, έστειεν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής: ειρήνη ημίν. Παπά! Γιατί άδειξες την εκκλησία! Ποπ Τράικοφ, πέρασε ο καιρός που ξέρατε. Θα σας περάσουμε όλους το μαχαίρι. Πέστε στο Μητροβλάχο, στον Κορσάκοφ, στον Κούζο, σ' όλους τους αρχηγούς σας, να εξαφανιστούν από τη Μακεδονία, αν θέλουν να σώσουν τα τομάρια τους. Δεν γλιτώνετε! Θα σας περάσουμε όλους το μαχαίρι! Πάει ο κέρατ! Ναι, παρεφέρθην. Μα ελπίζω ότι ο Κύριος θα με συγχωρήσει. Παύλο, ο αγών άνευ ελληνικών σωμάτων είναι αδύνατος. Είμαι θα μόνη. Σε χρειαζόμεθα. Πρέπει πάση θυσία να έλθεις κοντά μας το ταχύτερον. Σε ασπάζομαι ο Καστορίας Γερμανός. Έχουμε την ανάγκη σου, Μίκη Ζέζα. Έχουμε πλέον οργανώσει την άμυνά μας. Το όνομά σου σε όλη τη Μακεδονία είναι το σύμβολο της απελευθερώσεώς μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε της Επιτροπής του Μακεδονικού Κομιτάτου, κατόπιν των όσων σας πληροφόρησα, είμαι υποχρεωμένος να φύγω. Παρετούμε, εξοχότατε. Με την άδειά σας. Ό,τι καταφέραμε ως τώρα το καταστρέφουμε τελείως, εξοχότατε. Σας παρακαλώ, αποδεχτείτε την παραίτησή μου. Παύλο Μελά, σας διορίζομαι Γενικών Αρχηγών των Ελληνικών Ανταρτικών Σωμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν νοικιέται. Θα περάσουμε. Ακούσαμε, καπετάνιο, να ανάψουμε φωτιά. Έχω πληροφορίες από την Καλαμπάκα ότι οι Τούρκοι επιτηρούν με πολλές περιπολίες τα σύνορα. Φωτιές λοιπόν όχι. Καπεταζέζα, έρχονται καβαλαροί. Τουρκική περίπολος. Καλυφθείτε!
Πες τους δεν θα πυροβολήσει κανείς. Θα τους αφήσουν να περάσουν. Σκιάζεσαι, ρε. Δεν είναι να σκιάζω, μωρό καραβίτη. Οι Τούρκοι μάθανε ότι ο καπετάν Ζέζας γυρίζει με το ανταρκτικό του σώμα, ξεσηκώνοντας ολόκληρη τη Μακεδονία εναντίον κομιτατζίδων και Τούρκων. Μωρέ, είδες με τη συγκίνηση ο κόσμος τον υποδέχεται. Από πού δεν το μάθα. Από πού δεν. Το μακεδονικό μας κομιτάτο δεν έβγαλε. Σιγά. Το μακεδονικό μας κομιτάτο δεν έβγαλε μια προκήρυξη στις εφημερίδες που λέει χαρτί και καλαμάρι. Ότι και όπλα θα σύρουν επάνω και ομάδες ανταρτών. Από πού δεν το μάθαν, λες εσύ. Ζέζα, είναι κουρασμένος. Είναι ανάγκη. Καπετάνια. Καπετάνια. Καπετάν Ζέζα, έφυγε ο Βάγιας. Τράβηξε κατά την Καστοριά στους τζαντερμάδες. Πήγε στους Τούρκους. Και δεν του ρίξες. Του παίξα δύο-τρεις μπαλωτές, καπετάνιο. Καπετάν Ζέζα, ο Δεσπότης φάνηκε στα ψηλώματα. Σας ξαναβλέπουμε με συγκίνηση και μεγάλη χαρά, Δέσποτε. Καλώς όρισες και πάλι στη Μακεδονία, Παύλε. Σε περιμέναμε. Καλωσύνη σας, Δέσποτε. Οι κομιτατζίδες κλείδωσαν πάλι τρεις εκκλησίες μας στα Κορέστια. Και πάω να λειτουργήσω. Διέκοψα την πορεία μου για να σε δω. Καλωσύνη σας, Δέσποτε. Έφερα μαζί μου δύο τσαγκαράδες από την Καστοριά να επιδιορθώσουν τα τσαρούχια σας. Παύλε, μη διστάσεις. Ό,τι χρειαστείς και δύναμη να το πραγματοποιήσω, να το ζητήσεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, Δέσποτα. Δεν σκιάζεται, καπετάνιο, τους κομιτατζίδες ο Δέσποτας που γυρίζει με τον εμείς στις ερημιές. Πύρζα. Έχει ένα πολύ δυνατό όπλο.
Το πάθος σου να δει τη Μακεδονία όσο πιο σύντομα γίνεται ελεύθερη. Σε ολόκληρη τη Μακεδονία δεν ακούς παρά μονάχα ένα όνομα. Ζέζας. Τι κάνετε γι' αυτόν? Οι χωριάτες δεν μαρτυράνε τα περάσματα του Ζέζα από τα χωριά τους? Όχι. Ψάχνετε να τον βρείτε? Κάθε μέρα. Για όποιον μάθεις πως βοηθάει το Ζέζα και τους άντρες του, για τα γη μου είναι να κρεμιέται αμέσως. Ελευθερία θέλουν οι γεούριδες, ε. Πνίχτε τους το αίμα. Καλά κάνουν οι κομιτατζίδες που τους καίνε τις οδιές, που τους ερημώνουν τα χωριά. Μα τον Αλλάχ, καλά κάνουν. Δεν κοιμήθηκες, αρχηγέ? Τι έχεις? Αφού του ήρθα δεν αντικρίζω παρά φόνους, δόλιες και άτιμες πράξεις, ερημώσεις σπιτιών, απελπισία. Πίζα. Ναι. Δεν τρέπομαι να σου αποκαλύψω. Χθες το βράδυ στην εκκλησία του μοναστηριού έκλαψα. Εσύ? Ναι. Ο αρχηγός? Ναι, εγώ. Ο αρχηγός. Γιατί? Ένας αρχηγός δεν έχει αισθήματα? Δεν έχει καρδιά? Ζω σε μια κόλαση μόνος. Ολομόναχος. Αναρωτιέμαι αν η παρουσία μου έγινε αιτία της αγριότητος αυτών των κτηνανθρώπων. Ξέρεις γιατί αγρίεψαν ακόμα περισσότερο οι κομιτατζίδες? Γιατί μας φοβούνται. Γιατί ξεσήκωσες τις καρδιές των Μακεδόνων. Γιατί τους όπλησες με θάρρος και δύναμη. Και αμήνονται. Υποφέρουν όμως τα πάντινα. Αδιαφορούν. Πού είναι ακόμα? Μα ορκίζονται στο όνομά σου, Παύλο. Αρχηγέ, συγκέντρωσα έξω τους άντρες όπως με διάταξες. Πρέπει να φύγουμε για την Εγκοβάνη και το Λέχοβο. Μας περιμένουν. Το όπλο μου. Σκότωσαν τον Παπαχρήστο. Δολοφόνησαν τον Παπαχρήστο. Σκότωσαν τον Παπαχρήστο. Ποιος? Ο Νατσάλινγκ και ο Βούλγαρος δάσκαλος. Τι είναι αυτός? Έτσι λένε τους αρχηγούς της εξαρχίας των. Θα τους χτυπήσουμε. Κουράγιο, Μακεδονία μου.
Ο Καούδης και οι άντρες του χτυπιούνται στο Λέχοβο με τους κομιτατζίδες. Κουράγιο, Μακεδονία μου. Στο κορεστήριο ο Μητροβλάχος. Βρίσκεται μαζί τους κρυμμένος σε εκείνο το παράθυρο. Στο άλλο σπίτι είναι και άλλοι κομιτατζίδες ταπουρωμένοι. Καπιτάν Μπρίζα! Ναι, καπετάνιε! Σ' ακούω, καπετάνιε. Στο απέναντι σπίτι είναι ο Μητροβλάχος. Κυκλώστε τον. Αδέρφια, η Κρήτη μας εορτάζει την απελευθέρωσή της. Φλέγεται απ' άκρους άκρων. Αλλά και εδώ πάνω στη Μακεδονία μας άρχισε να πνέει ο άνεμος της ελευθερίας. Ο καπετάν Ζέζας πυρπολεί τις καρδιές μας και την πίστη μας στην τελική νίκη. Ήρθα να ευλογήσω τα όπλα σας και να σας ευχηθώ καινούργιες νίκες. Ας προσευχηθούμε να δούμε γρήγορα ελεύθερες τη Θεσσαλονίκη μας, την Κοζάνη, την Καστοριά, τη Δράμα, την Καβάλα, ολόκληρη τη Μακεδονία μας, τη Θράκη, τα νησιά μας. Ας δώσει ο Θεός να ζήσουμε σε μια ελεύθερη και μεγάλη Ελλάδα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Φίλοι καπετάν Καούδη και καπετάν Κύρου, χαίρομαι για τις νίκες σας και εύχομαι να τις πολλαπλασιάσετε. Οι κομιτατζίδες πλέον δεν τρομοκρατούν. Τρομοκρατούνται από μας. Ήρθε η στιγμή να ξεσηκώσουμε κι άλλα χωριά, βορειότερα.
Προτείνω να συναντηθούμε έξω από τη Στάτιστα για να αποφασίσουμε νέες επιχειρήσεις. Με τον Καραλίβανο, τον Μπούλαγα, τον Βολάνη και τους άντρες τους που περιμένω αύριο, θα αποτελέσουμε όλοι μαζί μια σημαντική δύναμη κρούσεως. Περιμένω νέα σας. Καπτάν Γκατζάκη! Έρχομαι, καπετάνιο! Προσταγές, καπετάνιο. Αυτό το γράμμα δώσε στον Καούδη και στον Κύρου. Εγώ πριν ξημερώσει θα φύγω με τους άντρων για τη Στάτιστα. Πού θα καταλήσουμε? Στο φτωχικό μου, καπετάνιο. Αυτές τις μέρες μάλιστα οι Τούρκοι έχουν γιορτή και κατέβηκαν στην Καστοριά. Πρόσεχε μονάχα. Εκεί θε τριγυρνάει ο Κομιτατζής ο Μητροβλάχος. Έχει τον νου. Μακάρι να το συναντήσω. Του τη χρωστάω από τότε που μου ξέφυγε στο μακριχώρι. Άντε, καλή τύχη. Καλή τύχη, καπετάνιο. Τα χωριά μας σιγά σιγά ξεσηκώνονται. Οι κομιτατζίδες, μην τολμώντας αναμέτρηση κατά μέτωπο, σκοτώνουν και ληστεύουν ακόμα πιο άγρια τα ασκλάβωμένα αδέλφια μας. Θάνατος τους κομιτατζίδες! Θάνατος! Εμπρός λοιπόν να διώξουμε τα τσακάλια από τη σκλαβωμένη Μακεδονία μας. Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη. Μακεδονία μας! Αγαπημένη μου Νάτα, αδύνατο να σας περιγράψω πόσο συγκινητική ήταν η τελετή αυτή. Την εσπέραν αυτήν θα ήθελα να ήσαν εκεί τα τέρατα εκείνα τα οποία αποφασίζουν την τύχη των λαών. Ήθελα να έβλεπαν τον ενθουσιασμό και την πίστη την φλογεράν που εξέπεμπαν όλοι αυτοί οι οφθαλμοί και ίσως τότε να εννοούν τι είναι ελευθερία. Αγαπημένη μου, απορώ πως μπορώ και ζω μακριά σου. Αντιμετωπίζω δυσκολίες γιατί ο καταρτισμός σωμάτων απαιτεί χρήματα. Συναντήθηκα με τα συμβούλια μήνης διαφόρων περιοχών. Δεν περιγράφεται ο ενθουσιασμός των. Συγκεντρώνουν χρήματα για να αγοράσουν πολεμοφόδια, όπλα, να ανοίξουν σχολεία, να προσλάβουν δασκάλους, να διδάξουν στα παιδιά τους τη γλώσσα των πατέρων τους. Χωρίς καμία απολύτως συμπαράσταση από την Αθήνα, που σωπαίνει. Θα σου γράψω σύντομα. 1000 μακεδονικά φιλιά. Ναι. Στον Ερέτη οι κομιτατζίδες σκότωσαν 10 δικούς μας σε εκδίκηση για το σκοτωμό του Νατσάλτη και του δασκάλου των. Ξεκλήρισαν 3 ελληνικές οικογένειες. Να ξυπνήσουν όλοι οι άντρες. Φεύγουμε για τον Ερέτη. Thank you.
μονάδες! Κάψτε το σπίτι! Καταλήβανε! Έχει γυναίκες και παιδιά μέσα το σπίτι. Θα περάσω απέναντι. Ρίχτος! Καπετάνιε! Δεν τους πειράξει κανείς. Επιθυμώ να απονείμω δικαιοσύνη. Αν αυτοί οι τέσσερις είναι δολοφόνοι όπως τους κατηγόρησαν, θα τους εκτελέσω με τα ίδια μου τα χέρια. Αν δεν είναι όμως, πώς θα πάρω αθώο αίμα επάνω μου, καπετάνια. Στα Κορέστια σε λένε Ιεραπόστολο. Μεγαλοψυχία, η καλοσύνη και η δικαιοσύνη είναι δυνατότερα όπλα από τη φωτιά και το βόλι, καπετάνια. Πες τους προεστούς να έρθουν να τους δικάσουν. Προσθέσω εξοχότατε ότι σε όλη αυτή την περίπτωση είναι γενικά όλοι πρέπει να έχουν μια μετριοπάθεια. Ναι, αναμφισβητήτως. Και τον υπουργό. Γι' αυτό μεγαλειώτης ο Βασιλεύς. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, μεγαλειώτη. Καθίστε. Κύριε. Ο Σάκης, η πατρίς του απαιτεί, ευρισκόμεθα όλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ηνωμένοι. Και τούτο είναι άκρο συγκινητικών και επικοδομητικών. Εις την Μακεδονία, ο ανθυπολοχαγός Παύλος Μελάς και οι οπλαρχηγοί μας σημειώνουν πρόοδους. Αναφέρομαι ειδικώς εις τον Παύλο Μελάν, διότι η αγνώτης του συγκινεί και καταπλήσει. Οι εν Μακεδονία αγωνιστές μας θα αποκτήσουν λαμπράν πολεμική εμπειρία και γνώση αρίστην του εδάφους και των γεωγραφικών συνθήκων δια την τελική εξόρμηση του ελληνικού στρατού. Διότι φοβούμαι, κύριοι, ότι είναι αναπόφευκτος πλέον η επέκταση του πολέμου που ήρχισε ήδη στην Μακεδονία. Τι νέα έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Μεγαλειότατε, έχουμε ήδη παραγγείλει 100.000 τυφεκίων επαναληπτικών τύπου Μάλιν Χερσενάουερ. Επιπλέον όμως, θεωρώ άμεσον και επιτακτική την ανάγκη αναδιοργανώσεως ριζικής του στρατού και του στόλου. Διότι όπως πολύ ευστόχως παρατηρήσατε, μεγαλειότατε, δεν θα βραδύνει η τελική αναμέτρηση με τους φετεριστάς της Μακεδονίας. Συμφωνώ. Κύριε, ευχαριστώ. Αρχηγέ, ένοχοι του φόνου των Μακεδόνων απεδείχθησαν 4 κομιτατζίδες. Οι προεστοί προτείνουν να τους εκτελέσει το απόσπασμα αμέσως. Έχουμε μαρτυρήσει από δάφτους. Έχουν πνίξει τον κόσμο στο αίμα. Και αυτό που τους δικάσαμε πολύ τους πάει. Ο ένας απεδείχθη αθώος.
Ξέρεις πόσους αθώους Μακεδόνες έχουν φάει φωνιάδες. Αμέτρητους. Εμείς δεν είμαστε κομιτατζίδες, Πίρζα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Ο Καούδης και ο Κύριος έχουν ξεκινήσει για τη συνάντηση. Μάζεψε τους άντρες. Το σούρουπο φεύγουμε για τη Στάτιστα. Θα μπούμε μέσα ομάδες-ομάδες. Εγώ θα πάω στο Κατζάκι. Ο Βολάνης με 7 άντρες στο απέναντι. Οι άλλοι να έρθουν αργότερα, στα γύρω-γύρω σπίτια. Αυτούς... Θέλω να σκεφτώ πρώτα. Θέλω να σκεφτώ πρώτα, πάρω απόφαση. Τι αποφάσισες? Μια ομάδα να τους πάει στον τόπο τους. Αρχηγέ, κάνε αυτό που σου είπα. Χαρίζεις τη ζωή σε φωνιάδες. Πίρζα. Άκουσε, Πίρζα. Προσπάθησαν να υποδουλώσουν με αίμα, χρήμα, δόλο, με κάθε μέσον τη Μακεδονία. Και δεν τα κατάφεραν. Ξέρεις ποια είναι η πιο σκληρή τιμωρία τους? Η καταστροφή του μεγάλου και εγκληματικού του σχεδίου. Να κλέψουν τη Μακεδονία. Και αυτοί την έχασαν για πάντα. Είναι τα γελάδια που κλέψε ο Κούζο και η ομάδα του. Θα πάνε στο βορρά οι κλέφτες. Μαζεύτε γρήγορα τα ζώα! Να δώσουμε το κλέμενο πιο στα αδέλφια μας! Γρήγορα! Έρχεται ο Βολάνης με τους άντρες του. Και του πατέρα σου. Δεν τους ξέρω. Είναι ο καπετάνης Ζέζες, Χριστίνα. Πού το ξέρεις? Πόσες φορές, μωρή Ζαβή, μας μίλησε ο πατέρας γι' αυτόν. Πάρ' τα παιδιά κάτω. Περάστε, κοπιάστε. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Καλώς ήρθατε στη Στάτιστα, καπετάν Ζέζα. Είμαι η Βάνα, η αδελφή μου η Χριστίνα. Ο πατέρας μου μίλησε για σας. Ο καπετάν Καούδης και ο καπετάν Κύρου σας προσμένουν αύριο το απομεσήμερο. Είχαν στο δρόμο φασαρίες με τους κομιτατζίδες. Περάστε στη φωτιά να ζεσταθείτε.
Να είστε παγωμένος. Ευχαριστώ, Βανά. Νερό για τα πόδια του. Σταμάτησε η βροχή, καπιτάν. Hey, έλα δάρ. Έλα τάμπο. Πάρε αυτό το γράμμα και κατέβα στο Κονομπλάτ. Να το δώσει το μουλαζί μου. Με τα χαράς, Μητροβλάκο. Ε. Βάνα, ποιος μένει στο διπλανό σπίτι? Ο αδελφός του πατέρα μου. Είναι έθιμος στη Μακεδονία, καπετάνια. Όταν ο πατέρας δίνει στα γόρια ένα σπίτι, το μοιράζει στα δυο. Και δεν ενώνονται μεταξύ τους τα δωμάτια. Για να μην καυγαδίζουν, ε. Βάνα, αυτό να το μοιραστείς με την αδελφή σου. Πάνε το μουχτάρι και τους πρόεστος στην πλατεία. Μουχτάρι, πού είναι ο Μητροβλάχος? Δεν τον είδα, αφέντη. Δεν ήρθε στο χωριό μας. Ποιος λέει ψέματα, εσύ ή ο Γιαλαδάρης? Δεν τον είδα, μουλάζι μου. Στορκίζομαι. Ο Μητροβλάχος ορκίστηκε να με ξεκάνει. 3.000 φλουριά πληρώνει πυλή το κεφάλι του. Για να ξεκαθαρίσω κάτι παλιούς λογαριασμούς που έχω μαζί του από τον Ερέτη. Εμπούτος! Εσύ ξέρεις τι μου μαγειρεύει ο Μητροβλάχος και δεν μου λες. Κρεμάστε τον! Σορκίζουμε στο όνομα του Θεού, δεν τον είδα. Άκουσα πως τριγύρναγε πριν δύο μέρες στην πάνω γειτονιά. Εάν δεν τον έβρω ή πέσω σε παγίδα, καλύτερα για σένα και το χωριό σου να ανοίξει γη να σας καταπιεί. Δεν μπορώ να ταλαιπωρήσω τους άντρες μου άλλο. Πρέπει να φύγετε, καπετάν Ζέζα. Και πού θα κατακληθούν οι άντρες μου αύριο το πρωί που θα συναντηθώ με τους καπετάνεως? Στη λάσπη. Το πάει στο χειρότερο καιρός. Πρόεδρε. Άκουσες αν έμαθαν τον ερχομό μου? Αν είχαν δει τους άντρες σου θα το ξέρα. Το Μητροβλάχο γυρεύουν, όχι εσένα, καπετάνιο. Θα μείνουμε. Και αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Το νου σου εσύ. Αν δεις κάτι ύποπτο, να μου στείλεις μήνυμα αμέσως. Δεν ψάχνουν για μένα οι Τούρκοι. Δεν είδα ως τώρα τέτοια επιθυμία τους. Κάνεις λάθος, καπετάνιο. Δεν έχουνε μπέσα. Έχει δίκιο ο Πύρισσας, καπετάνιο. Φύγουμε τότε. Έπειρσα. Δεν ήθελα να πω αυτό, καπετάνιο. Κάποιος πρέπει να μας είδε και ειδοποίησε τους Τούρκους. Είναι έτσι ή ζητούν άλλον? Thank you.
φεύγουν. Δεν βρήκανε το Μητροβλάχο. Καπετάνιε, έρχονται δύο καβαλαρέοι. Για όλα τα αποθαμένα τους. Πάνε στο βολάνι. Να τους παίξουμε μια μπαλωτέ, καπετάνιο. Καραβίτη, πες στους υπόλοιπους δικούς μας να μείνουν όσο γίνεται μακρύτερα. Στρατινάτς. Παππού! Παππού! Τις γυναίκες και τα παιδιά απέναντι. Τι με κοιτάς, πηγαίνετε απέναντι. Άμα σε χρειάζεται θα σε φωνάξω. Κατέβασαν τα μούτρα οι κυράδες, γιατί δεν τις κρατήσαμε να πολεμήσουν μαζί μας. Δεν κατεβαίνουμε κάτω. Απάνω δεν είμαστε ασφαλείς. Θα μας κάψουν σαν τα ποντίκια. Θα κάνω μια αναγνώριση. Εσύ στο νου σας από αριστερά.
σου, καπετάνιο. Κρυώνω. Να το δώσεις τη γυναίκα μου. Το τουφέκι μου. Πού είναι το τουφέκι μου? Έκανα το καθήκον μου. Συνεχίζετε τον αγώνα. Μη δηλιάσετε. Θα συναντήσετε κακουχίες, στερήσεις, προδοσία, θάνατο. Δώστε την ψυχή σας. Μη λυγίσετε. Όλα για την πατρίδα. Όλα. Διώξτε τους δολοφόνους από τα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας. Όλα. Όλα για την ελευθερία της Μακεδονίας. Όλα. Και τη ζωή σας. Αξίζει να πεθαίνει κανείς για τη Μακεδονία. Για την Ελλάδα. Αποχύνουμε χωρίς αυτόν. Αφήσουμε εδώ τον αρχηγό να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αν λυγίσουμε τούτη τη στιγμή, πάει η Μακεδονία. Και ο καπετάνιος δεν θα το θέλει. Κάποιος από εμάς να πάει στο δεσπότη. Τον καπετάνιο. Θα τον θάψουμε εμείς έξω από το χωριό. Δεν πρέπει να μάθουν πως χάσαμε τον αρχηγό μας. Τώρα που σκιάχτηκαν για καλά. Τα χέρια μας δεν τον παίρνουν, καπετάνιο. Μήτε θα τον βρουν. Yeah.
Χαίρεστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Δέσποτα, σκοτώσανε τον Μίκη Ζέζα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τα Αθήνας και τη δύστυχη γυναίκα του. Κύριε, την ψυχή του παλικαριού στους κόλπους. Ανησυχώ. Ανησυχώ διότι ηθικών των αντρατικών μας δυνάμεων. Φοβούμαι ότι ο θάνατος του Παύλου θα έχει οδυνηρές συνέπειες επί του Μακεδονικού. Πρέπει να τοποθετηθεί νέος αρχηγός. Κύριε Δραγούμη. Εξοχότατε. Ποιος σας ανήγγειλε το θάνατο του Παύλου? Το προξενείο μοναστηρίου, κρυπτογραφικός. Επίσης με γνώρισαν ότι οι Τούρκοι πληροφορήθησαν υπό του Βουλγαρικού Κομιτάτου ότι είσαι εκ των μεγάλων του Μακεδονικού Αγώνος έπεσαν και προσπαθούν να βρουν το πτώμα του για να μάθουν ποιος είναι. Οποία κακή μοίρα για την πατρίδα, για τον αγώνα, για την Αταλία, για τα παιδιά του. Με τι δύναμη αναγγείλω το φρικτό νέο, με τι δύναμη. Τα παιδιά του τον υπεραγαπούσαν, η Αταλία τον λάτρευε. Εξοχότατε, επιτρέψατε μου. Πού κρύψατε το κορμί του? Λέγε, μόλις σκύλα, δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Πού κρύψατε το κορμί του, λέγε. Κύρου έστειλε το παλικάρι του τον Τίνα να πάρει την κεφαλή του Μελά από τη στάτιστα και να τη μεταφέρει στο πισοδέρι. Έδωσε εντολή στον Παπασταύρο να τη θάψει προσωρινώς ώσπου να καταφέρουμε να μεταφέρουμε και το σώμα του Μελά στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Σεβασμιότατε, οι οπλαρχηγοί αγωνιών έχουν μείνει χωρίς αρχηγό. Πλάτων, τούτη τη στιγμή οι αγγελιοφόροι μου δίνουν οδηγίες. Πληροφορούν. Ενθαρρύνουν. Τι είναι, Εμίν? Ειδοποίησαν πως έρχεται να σας δει ο Χουσνίπας σας. Ο Χουσνίπας σας.
Μήπως δεν πρόλαβε ο Ντίνας να πάρει την κεφαλή του νεκρού. Αρκετά παίξατε. Πηγαίνετε να ξαπλώσετε τώρα. Πηγαίνετε. Καληνύχτα, μωρό. Καληνύχτα, μωρό μου. Τι έγινε. Πήγαινε. Καληνύχτα. Πήγαινε στον παππού σου. Καληνύχτα, μητέρα. Καληνύχτα, θεία Άννα. Καληνύχτα, Ζέζα. Μακεδονία. Όχι, θα του γράψουμε αύριο μαζί. Με έχω σχολείο το πρωί. Δεν θα πας. Θα του παραπονεθούμε πως αργεί να μας γράψει. Συμβαίνει τίποτα στον πατέρα μου? Μάση μου, παιδί.
Αυτόν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καπετανέοι μου, οι αθηναϊκές εφημερίδες δυστυχώς εβοήθησαν άθελά τους φυσικά με τα σακριβείς περιγραφάστων τους Τούρκους να ανακαλύψουν το σώμα του Μίκη Ζέζα. Τους έπεισα ότι το σώμα άλλου οπλαρχηγού όταν το μετέφεραν στην Καστοριά. Κατόπιν πολλών προσπαθειών το παρέλαβα και το ενεταφίασα εδώ. Επιπλέον προσεπάθησαν να μάθουν το πραγματικό όνομα του νεκρού όταν τον ανεκάλυψαν. Μα δεν το κατόρθωσαν. Τι να πω, ίσως ή το θέλημα Θεού. Ο Μίκης Ζέζας κατενίκησε με υπεράνθρωπον θέληση όλες τις αδυναμίες του. Ψυχικές και σωματικές. Ανέβηκε το Γολγοθά του και έφτασε στην τελική θυσία, στο θάνατο. Απτόητος θα ζει πάντοτε, ως υπέροχος δύναμης στας καρδίες όλων μας. Εκ του Κομιτάτου ημών έλαβαν την είδηση ότι έρχονται νέα δυνάμεις δια την συνέχιση και επέκταση του αγώνος στην Μακεδονία και Θράκη. Νυν υπερ πάντων ο αγών. Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω η ελευθερία! Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συναισθηματικός και υπέρμετρα προσκεκολημένος στην οικογένειά του, ο Παύλος Μελάς εξομολογείται προς τη σύζυγόν του. Αισθάνομαι πολύ οδυστυχής την ευτυχία που αφήνω. Αλλά πότινος δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έγινα όργανον δυνάμεως πολύ μεγάλης ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύν να κατασυγάσει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς και διαρκώς προς την Μακεδονία. Ο θάνατός του αποτελεί αγερτήριον σάλπισμα. Ο αγών θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί διότι είναι αγών επιβιώσεως ολοκλήρου του έθνους. Και νέα παιδιά, να ελευθερώστε τα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Ο Μελάς φώτισε το δρόμο. Πάντα ο Έλληνας κερδίζει με το αίμα του την ελευθερία. Τιμή να πεθαίνεις για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα. Έλληνες, τώρα, τώρα Μακεδόνες είναι που πολεμάτε για όλα. Για όλα. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω. Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω! Εμπρός!